Πάμε να κάνουμε τώρα administration, δηλαδή θα φτιάξουμε ένα μικρό συστηματάκι εντός εισαγωγικών, το οποίο θα κάνει έλεγχο της εισόδου στο πρόγραμμα με username και password, εντάξει. Οπότε να δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Στην πραγματικότητα θα φτιάξουμε δύο προγράμματα. Θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για τον διαχειριστή και θα φτιάξουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο θα ήταν φαντάσου το κυρίως πρόγραμμα, δηλαδή εκεί πέρα που θα έκανε login ο χρήστης, εντάξει. Ένα πρόγραμμα διαχείρισης λοιπόν και ένα το κανονικό μας πρόγραμμα στο οποίο θα ζητείτε το username και το password. Πάμε να το δούμε. Κατασκευάζουμε τον έλεγχο της εισόδου με username και password. Συγκεκριμένα τώρα κάθε χρήστης θα είναι ένα λεξικό με στοιχεία full name, username, password και role, όπου το role είναι admin, administrator δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει πρόσβαση στα πάντα ή user ο οποίος έχει πρόσβαση μόνο σε αυτά τα οποία μας ενδιαφέρει να του δείχνουμε. Όλοι οι χρήστες θα αποθηκεύονται σε μία λίστα και θα αποθηκεύουμε τη λίστα σε ένα αρχείο JSON το οποίο θα λέγεται users.json. Εντάξει, κατασκευάστε ένα πρόγραμμα το οποίο να δημιουργεί και να προσθέτει χρήστες στο αρχείο. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν το πρώτο μας προγραμματάκι, το οποίο θα λέγεται admin.py, και αυτό το προγραμματάκι θα προσθέτει απλά χρήστες σε ένα αρχείο. Συνεπώς, η πρώτη μας δουλειά θα είναι να κάνουμε import βέβαια το JSON και αμέσως μετά να πάμε και να κάνουμε αυτό το γνωστό συλλογισμό. Αν το αρχείο δεν υπάρχει, αρχικοποίησε τα δεδομένα με την καινή λίστα. Αν το αρχείο υπάρχει, αρχικοποίησε τα δεδομένα με τα δεδομένα τα οποία έχει το αρχείο. Συνεπώς αυτό το τμηματάκι κώδικα που για την ώρα το μαθαίνουμε αν θες απ' έξω, πάω και φτιάχνω αυτό το αρχιάκι το οποίο λέγεται users.json, το ανοίγω για διάβασμα και αν ανοίξει με το καλό πηγαίνω και αρχικοποιώ μια δομή την οποία θα τη λέω users ας πούμε και θα κάνω JSON load, θα έχω αποθηκεύσει μια γραμμή σε μορφή JSON τα στοιχεία των χρηστών. Except, αμέσως μετά, αν προκύψει το file not found error, τότε θα πάω και θα αρχικοποιήσω τη λίστα μου με την καινή λίστα. Δεν θα έχει καθόλου δεδομένα. Αυτά που λες τα νέα όσον αφορά την αρχικοποίηση της δομής μου, η οποία λέγεται users, και αμέσως μετά πάμε τώρα να φτιάξουμε ένα λουπάκι, το οποίο θα βάζει καινούριους χρήστες μέσα στο πρόγραμμα. Συνεπώς πηγαίνω και του λέω, θα το κάνω ατέρμο να βρω κατά τα γνωστά. Μία πρώτη επιλογή θα είναι να βάλει ο χρήστης ένα καινούριο χρήστη. Και δεύτερη επιλογή θα είναι να κάνει bye bye, goodbye, δηλαδή να κάνει exit. Οπότε να διαβάσουμε την είσοδο του χρήστη, η οποία θα είναι το choice, το οποίο θα το τσιμπήσουμε από την είσοδο. Θα του λέμε πάλι να πάει να διαλέξει ένα από αυτά τα δύο. Και στη συνέχεια, μόλις έχουμε την είσοδο του χρήστη, θα πάρουμε τις δύο επιλογές οι οποίες υπάρχουν. Αν το choice είναι ίσο με το 1 και αλλιώς αν το choice είναι ίσο με το 2. Εντάξει, πάμε για το choice ίσο 1. Στην περίπτωση αυτή θέλουμε να μας βάλει ο χρήστης τα στοιχεία τα οποία έλεγε προηγουμένως στην εκφώνηση, έτσι. Συνεπώς, είπαμε ότι κάθε χρήστης είναι ένα λεξικό. Άρα λοιπόν να φτιάξουμε καταρχάς ένα κενό λεξικό και αμέσως μετά να αρχίσουμε να κοπανάμε διάφορα κολοκύθια όπως απαιτείται. Ωραία, τώρα τι έλεγε εδώ πέρα ο ποιητής, έλεγε τι θέλει τώρα, θέλει full name, θέλει username, password και role. Άρα λοιπόν ξεκινάμε το θεάρεστο έργο μας πηγαίνοντας και βάζοντας να μας κάνει input το full name και να το πληκτρολογήσει ο χρήστης και αμέσως μετά αυτό είναι ένα string, συνεπώς θα πάω και θα το αποθηκεύσω στο κατάλληλο πεδίο. Το πεδίο μου λέγει ότι θα το λένε full name ας πούμε, άρα λοιπόν πηγαίνω και φτιάχνω ένα πεδίο μέσα στο λεξικό και αμέσως μετά το αποτέλεσμα το κοπανάω μέσα σε αυτό. Συνεχίζουμε, δεύτερο κολοκύθι που θέλουμε είναι το username, άρα λοιπόν πηγαίνουμε και βάζουμε το username, του λέμε να πληκτρολογήσει το username. Και στη συνέχεια συνεχίζουμε με το εξής. Πάμε στο password, το οποίο password είναι και αυτό ένα string στην πραγματικότητα. Και πηγαίνουμε και του λέμε να μας πληκτρολογήσει και το password. Έτσι. Και τελευταίο κολοκύθι είναι ο ρόλος του χρήστη. Ο ρόλος του χρήστη πάρα πολύ σημαντικός, γιατί μέσα του ρόλου καθορίζονται και τα δικαιώματα τα οποία έχει ο χρήστης. Οπότε ο ρόλο θα είναι, ας το γράψουμε εδώ κιόλας, admin user, εντάξει. Και τώρα αφού τα κάναμε όλα αυτά, η τελευταία ενέργεια είναι να πάμε και να κοπανίσουμε ένα users append και να βάλουμε αυτό τον user τον οποίο φτιάξαμε μέσα στη λίστα των χρηστών. Τα καταφέραμε, το φτιάξαμε, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Τώρα, εδώ τίθεται ένα θέμα αν θα κάνουμε την αποθήκευση κατευθείαν ή όχι, θα το κάνουμε όπως γουστάρουμε. Τώρα, με βάση και αυτό που είπαμε πριν, θα το κάνω στο τέλος. Δηλαδή, όταν θα κάνει αυτός exit με το καλό, τότε θα πηγαίνω και θα ανοίγω το αρχείο για γράψιμο όμως, προσοχή, έτσι users.json και το ανοίγω για γράψιμο. Και στη συνέχεια το βάζουμε και το προσδιοριστικό μας, το F, και τώρα πηγαίνουμε και πετάμε στο σκουπιδοντενεκέ, κάνουμε dump τους users μέσα στο αρχείο. Και τέλειωσε που λες το προγραμματάκι, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, οπότε τα αποθηκεύσαμε. Στην πραγματικότητα το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να βγω από τον ατέρμονα βρόγχο. Ωραία, για πάμε να το τρέξουμε λιγάκι το πρόγραμμα αυτό και να φτιάξουμε κάνα δύο χρήστες. Έχουμε εδώ ένα, ο new user, ο οποίος θα είναι ο Bob Dole, μάλιστα. Ο οποίος έχει username το Bob και ύστερα έχει password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πολύ καλό password, πολύ δυνατό. Και μετά έχουμε, τώρα θυμάσαι, να τώρα δηλαδή πώς θα το κάνουν εκεί πέρα προγραμματιστές, πηγαίνουν και ελέγχουν το string που πληκτρολογεί ο χρήστης, αν σέβεται κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή, τέτοιου τύπου password δεν πρέπει να τα δεχόμαστε για λόγους ασφαλείας. Και γι' αυτό μας βάζουν να βάζουμε γράμματα, να βάζουμε αριθμούς, να βάζουμε σύμβολα για να είναι περίπλοκα τα passwords, έτσι. Τέλος πάντων, αυτός εδώ πέρα είναι ο admin, και αμέσως μετά να βάλουμε και ένα δεύτερο user, να είναι ο Bill Clinton, μιας και γυρίσαμε πίσω στο 1992. Και ο Bill Clinton λοιπόν θα έχει username το Bill και password θα έχει 000. Όχι, αυτός θα έχει password Μόνικα, εντάξει, ωραία. Και αμέσως μετά να πληκτρολογήσουμε επίσης ότι αυτός είναι ένας χρήστης. Κάνουμε exit και έχουν πλέον αποθηκευτεί τα δεδομένα αυτά. Τώρα, αυτό που έχω φτιάξει βέβαια είναι λίγο εισαγωγικό παράδειγμα, αλλά έτσι δουλεύουν αυτά στην πραγματικότητα. Αυτό το οποίο θέλω να σκεφτεί σαν επέκταση είναι το γεγονός ότι εδώ πέρα με κάποιον τρόπο πηγαίνουν και κρυπτογραφούν αυτά τα δεδομένα, ούτως ώστε τα passwords να μην είναι σε ένα ξερό αρχείο κειμένου το οποίο μπορεί να το διαβάσει ο καθένας, και πηγαίνουν και τα κρυπτογραφούν με κάποιο τρόπο, εντάξει. Οπότε λοιπόν αυτό είναι βεβαίως αλουνού παπά Ευαγγέλιο και είναι για κάποιο επόμενο μάθημα. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε το δεύτερο σκύλος άσκηση, να κατασκευάσουμε ένα δεύτερο πρόγραμμα το οποίο θα λέγεται user.py και θα διαβάζει τη λίστα χρηστών από το αρχείο, θα προτρέπει το χρήστη να εισάγει το username και το password, ωραία. Και αμέσως μετά θα βγάζει κάποιο μορφοποιημένο μήνυμα, εντάξει, δηλαδή αν είναι λάθος θα του βγάζει ένα μήνυμα λάθος, στο διαχειριστή θα του βγάζει ένα ωραίο μήνυμα και αμέσως μετά σε χρήστες θα του βγάζει ένα μήνυμα. Ανάλογα λοιπόν με το ρόλο του χρήστη βγάζουμε και ένα διαφορετικό μήνυμα στους χρήστες οι οποίες έχουν κάνει login. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε και αυτό εδώ το προγραμματάκι, πώς λέγεται, είπαμε, λέγεται user.py. Και το user.py λοιπόν καταρχάς θα κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εντάξει, να τον βάλουμε αυτά εδώ να τα αντιγράψω κοινικά για να διαβάσει το αρχείο. Αν η λίστα είναι άδεια θα μπορεί κανείς να κάνει login, αλλά δεν πειράζει, έτσι πάνε αυτά. Και στη συνέχεια πάμε τώρα να φτιάξουμε να διαβάσουμε το username, δηλαδή να κάνουμε input από την είσοδο και να το πούμε give username ας πούμε. Και είναι ένα απλό string αυτό, οπότε το κοπάνισε και αμέσως μετά να πάμε και να κάνουμε το ίδιο και για το password, εντάξει. Οπότε του λέμε give password εδώ και τα πληκτρολογεί ο χρήστης με χαρά. Και αμέσως μετά πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο και να ρωτήσουμε τη βάση δεδομένων των χρηστών, αν αυτός ο χρήστης υπάρχει ή όχι. Άρα τι θα κάνουμε, μια σηριακή αναζήτηση. Δηλαδή θα ψάξουμε έναν έναν τους χρήστες να δούμε αν το username και το password το οποίο έχει πληκτρολογηθεί πράγματι αντιστοιχεί σε έναν από τους χρήστες. Άρα λοιπόν πηγαίνω και λέω for user and users, δηλαδή κάνει μια διαπέραση των χρηστών και ο έλεγχος τον οποίο θα κάνω θα είναι ο εξής απλός. Θα δω αν το username το αποθηκευμένο είναι ίδιο με αυτό το οποίο πληκτρολόγησε ο χρήστης. Συνεπώς, πηγαίνω και λέω ότι αν το username το οποίο πληκτρολόγησε ο χρήστης είναι ίσο με το user. Ο user είναι το τρέχον λεξικό αυτή τη στιγμή, εντάξει, user και σε αυτά και το username που είναι αυτό το κλειδί το οποίο αντιστοιχεί και επίσης το password είναι ίσο με το user password, τότε σημαίνει ότι πράγματι στα χέρια μας έχουμε έναν χρήστη του συστήματος, ωραία. Οπότε πάμε λίγο στο else το οποίο είναι και το εύκολο, δηλαδή εδώ πέρα ο χρήστης δεν έχει βάλει κάτι το οποίο αντιστοιχεί, μόνο που θέλει λίγο προσοχή γιατί τώρα εδώ έχουμε ελέγξει τον πρώτο χρήστη, σωστά, γιατί κάνουμε ένα λουπάκι, προσοχή. Οπότε μετά, αν στη δεύτερη επανάληψη, στην τρίτη επανάληψη, τέταρτη επανάληψη κτλ. Δεν τον βρει πουθενά,
τότε και μόνο τότε ξέρουμε ότι αυτός δεν είναι χρήστης. Άρα το else δεν πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, εδώ πέρα που το έχω βάλει, γιατί είναι σαν να λέω, αν ο πρώτος χρήστης δεν είναι έγκυρος, τότε αμέσως βγάλει μήνυμα λάθος. Το σωστό είναι, όταν θα ελέγξεις όλους τους χρήστες της λίστας και δεν τον βρεις, τότε και μόνο τότε πρέπει να του βγάλεις μήνυμα λάθος. Οπότε πηγαίνω στο for και λέω στο for, μόλις με το καλό τελειώσεις, αν δεν τον έχεις βρει, τότε πηγαίνει και βγάλει τώρα πλέον ένα μήνυμα λάθος. Συνεπώς, πάμε να του βγάλουμε ένα μήνυμα λάθος εδώ και να του πούμε wrong username or password. Κοίτα τώρα πόσο ενοχλητικό μήνυμα είναι αυτό, δεν ξέρω να το έχεις αντιμετωπίσει στις σελίδες, που δεν σου λέει αν είναι λάθος το username ή το password, σου λέει από τα δύο είναι. Αυτό λοιπόν είναι δείγμα να ξέρεις κακού προγραμματιστή. Για ποιο λόγο, γιατί βαριόταν να γράψει ποιο από τα δύο είναι λάθος. Στην πραγματικότητα όμως μπορείς να επεκτείνεις τον κωδικά σου και να ξεπεράσεις τον κακό προγραμματιστή δασκαλό σου και να βάλεις δηλαδή εδώ έτσι, ότι ή το username ή το password είναι λάθος. Ποιο από τα δύο δηλαδή είναι λάθος, μπορείς να το επεκτείνεις το πρόγραμμά σου και να καταλαβαίνει τι από τα δύο είναι λάθος. Τέλος πάντων, πάμε παραπάνω. Τώρα εδώ ξέρουμε ότι έχουμε ένα χρήστη στα χέρια μας. Οπότε τώρα πρέπει να κάνουμε ενέργειες ανάλογα με το αν είναι διαχειριστής ή αν είναι απλός χρήστης. Οπότε πηγαίνουμε και κάνουμε τον έλεγχο και λέμε αν το user role είναι ίσο με το admin, τότε πηγαίνω και κάνω κάποιες δουλειές. Τώρα, τι μου λέει εκεί πέρα προηγούμενος στην εκφώνηση, να λέει welcome admin. Οπότε πηγαίνω και του βάζω welcome admin, του βγάζω το προσωποποιημένο μήνυμα. Αλλιώς, αν δηλαδή ο χρήστης είναι ίσος με το user, τώρα βέβαια εμείς έχουμε μόνο δύο κατηγορίες, αλλά θα μπορούσαμε να φαντάσουμε να υπάρχουν και περισσότερες κατηγορίες, τότε πηγαίνουμε και του βγάζουμε ένα μήνυμα το οποίο λέει welcome και αμέσως μετά θα του χώσουμε ακριβώς από δίπλα το string το οποίο αντιστοιχεί στο full name. Άρα λοιπόν εδώ πέρα το κοπανάμε ένα full name και νομίζω είμαστε κομπλέ. Αυτά. Όπως καταλαβαίνεις, το μόνο που κάναμε από το αρχείο ήταν ότι διαβάσαμε τα δεδομένα. Εδώ δεν επηρεάζουμε τα δεδομένα του αρχείου, απλά χρησιμοποιούμε το αρχιάκι αυτό για να καταλάβουμε αν ο χρήστης είναι administrator ή είναι απλός χρήστης. Το τρέχω που λες το πόνημά μου για να πληκτρολογήσω βλακίες. Έτσι, ωραία, μου βγάζει wrong username or password. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Τώρα ποιος ήταν αυτός τώρα, ο Bob Dole ήταν, ο οποίος είχε username Bob. Και το password ήταν πανίσχυρο και είχε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Φαντάζομαι ότι και για αυτά υπάρχουν πακέτα για να μην φαίνονται οι αριθμοί που έγραψα, να μην φαίνονται δηλαδή οι χαρακτήρες όταν τους πληκτρολογώ, αλλά να καμουφλάρονται και να βγουν τα αστεράκια. Εντάξει, το οποίο είναι και αυτό ένα κλασικό πρόβλημα στην ασφάλεια. Welcome admin και αμέσως μετά μου βγάζει wrong username ως password. Αυτό δεν είναι καλό. Και αυτό βεβαίως γίνεται γιατί μόλις κάνει τον έλεγχο, κάνει την εκτύπωση και μετά το loop συνεχίζει να τρέχει. Αυτό δεν είναι σωστό βεβαίως. Πρέπει μόλις με το καλό γίνει αντιληπτό ότι έχω μπει σε έναν χρήστη, αμέσως μετά να γίνεται και break το loop. Ωραία, πάμε να το ξανατρέξουμε τώρα να βάλουμε και το bill. Και έχουμε το username μου αυτού είναι bill και αμέσως μετά έχουμε το password το οποίο είναι Monica, μάλιστα. Και αμέσως μετά του βγάζει welcome bill clean. Φαντάσου τώρα δηλαδή ότι στην πραγματικότητα μπορείς να στήσεις όλο το πρόγραμμά σου να έχει διαφορετικές θεάσεις, έτσι, αναλόγως με τον ρόλο τον οποίο έχει ο χρήστης. Και τώρα μια τελική παρατήρηση, μιας και στη συνέχεια του μαθήματος θα ασχοληθούμε με τα side project μας, έτσι, τα παιχνιδάκια μας και τα data project τα λοιπά, είναι ότι τα αρχεία έχουν αρκετές επεκτάσεις. Δηλαδή, αυτό το μάθημα θα ήταν ίσως καλύτερο να ονομάζεται εισαγωγή στα αρχεία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα στα αρχεία, γιατί καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις μια ολική διαχείριση στο σύστημα αρχείων μέσω του προγράμματος. Και έτσι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πραγματικά, όπως για παράδειγμα πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα αρχεία σε φακέλους, επίσης πώς να κάνουμε κωδικοποίηση χαρακτήρων, θυμάσαι αυτά τα Unicode, το UTF-8 κτλ. Υπάρχουν ειδικές συναρτήσεις διαχείρισης και αυτά βεβαίως θα έρθουν σε προχωρημένα μαθήματα. Κλείνοντας, εμείς έχουμε μάθει κάτι πολύ βασικό, έχουμε μάθει τα αρχεία κειμένου και έχουμε μάθει και τα JSON αρχεία πώς να τα διαχειριζόμαστε. Εντάξει, αυτό θέλω να είναι το takeaway το οποίο θα πάρεις από το σημερινό μάθημα.